Γεια σας. Είμαστε μαζί με την κυρία Άννα Κόμπου, διαιτολόγο-διατροφολόγο του Εξειδικευμένου Κέντρου Διατροφολογίας και Διαιτολογίας Advanced Nutrition, μέλος του ομίλου Cosmetic Derma Medicine Medical Group. Κυρία Κόμπου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην κλινική σας. Καλώς ήρθατε στην Advanced Nutrition. Συχνά παρατηρούμε το γεγονός ότι ενώ δύο άνθρωποι κατά μέσο όρο καταναλώνουν την ίδια ποσότητα φαγητού και ποτού, ο ένας από τους δύο καταλήγει με έξτρα βάρος ενώ ο άλλος όχι. Πώς το εξηγείτε αυτό? Οι παράγοντες που συντελούν στην αύξηση όπως και στη μείωση βάρους σε έναν άνθρωπο είναι αρκετοί. Έχει να κάνει με την κατάσταση υγείας του ατόμου, έχει να κάνει με την ηλικία του, έχει να κάνει με το φύλο, έχει να κάνει με την φυσική του κατάσταση και κυρίως έχει να κάνει με τον βασικό μεταβολισμό, δηλαδή με τις καύσεις του οργανισμού. Τι είναι ο μεταβολισμός? Ο βασικός μεταβολισμός ηρεμίας είναι οι ελάχιστες καύσεις που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός ώστε να διατηρείται στη ζωή. Δηλαδή, για να εκτελεί βασικές λειτουργίες όπως η λειτουργία του εγκεφάλου, της αναπνοής, η λειτουργία των πνευμόνων. Θεωρείται ότι το 65 με 75% της συνολικής ενέργειας που ξοδεύει κάποιος κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου αφορά τον βασικό μεταβολισμό ηρεμίας, κυρίως σε άτομα που δεν έχουν έντονη φυσική δραστηριότητα. Βέβαια, ο βασικός μεταβολισμός ηρεμίας μπορεί να είναι να έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις από άτομο σε άτομο και αυτό είναι και η απάντηση στο ερώτημά σας. Και οι διακυμάνσεις αυτές αφορούν ακόμα και τη σωματοδομή ενός ανθρώπου, το μέγεθος σώματος, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι ψηλότερος από έναν άλλον, παρατηρούμε ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει υψηλότερο βασικό μεταβολισμό ηρεμίας. Παίζει ρόλο το φύλο. Οι άντρες λόγω πιο έντονης μυϊκής μάζας από τις γυναίκες έχουν υψηλότερο βασικό μεταβολισμό. Παίζει ρόλο η ορμονική κατάσταση. Παίζει ρόλο η ηλικία του ατόμου. Οι μικρές ηλικίες που είναι ακόμα στην ανάπτυξη φαίνεται να έχουν υψηλότερο βασικό μεταβολισμό ηρεμίας από τους ενήλικες. Αντίθετα, οι αρκετά ηλικιωμένοι έχουν χαμηλότερο μεταβολισμό λόγω απώλειας μυϊκής μάζας κατά την πορεία της ζωής. Και έπειτα παίζουν και 2-3 άλλα στοιχεία ρόλο, όπως οι ειδικές συνθήκες. Οι ειδικές περιπτώσεις όπου μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη ή στο θυλασμό θα παρατηρήσουμε ότι αυξάνει το βασικό μεταβολισμό ηρεμίας. Αυτός λοιπόν, ο βασικός μεταβολισμός ηρεμίας είναι η πληροφορία που χρειαζόμαστε, η κύρια πληροφορία που χρειαζόμαστε, ώστε να μπορέσουμε να συντάξουμε ένα διατροφικό πλάνο στηριζόμενο ακριβώς στις ενεργειακές ανάγκες του ατόμου, γνωρίζοντας δηλαδή τις καύσεις του, φτιάχνουμε ένα διατροφικό πλάνο το οποίο θα είναι κομμένο και ραμμένο στις ενεργειακές ανάγκες του ατόμου. Μετριέται ο μεταβολισμός και αν ναι, πώς? Ναι, ο βασικός μεταβολισμός ηρεμίας είναι μετρήσιμος. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να μετρήσει κανείς τον βασικό μεταβολισμό ηρεμίας. Κάποιοι δεν είναι εφικτοί σε συνθήκες ενός διαιτολογικού γραφείου, γιατί απαιτείται συγκεκριμένος χώρος με συγκεκριμένο εξαερισμό και κλίμα. Ωστόσο, ένας πάρα πολύ αξιόπιστος τρόπος μέτρησης βασικού μεταβολισμού που χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη είναι αυτός της έμεσης θερμιδομετρίας. Εδώ στην κλινική μας χρησιμοποιούμε το πιο αξιόπιστο μηχάνημα στην κατηγορία του, το FitMate GS, το οποίο αποτελείται από μία κάνοπη η οποία συγκρατεί ουσιαστικά τα αέρια του σώματος έτσι ώστε να διοχετευτούν στο λογισμικό του μηχανήματος και να βγάλουν την ανάλυση. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Επί της ουσίας το μηχάνημα αυτό είναι καταμετρητής και αναλυτής αερίων, δηλαδή μετράει το οξυγόνο που εισπνέουμε και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε ως προϊόντα καύσης, ως προϊόντα μεταβολισμού. Τα αναλύει και προκύπτει έτσι ένας σχεδόν 100% αξιόπιστη μέτρηση βασικού μεταβολισμού. Η διαδικασία είναι απλή, διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να είναι ξαπλωμένος σε ηρεμία και απλά να αναπνέει. Πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία πιο πριν, έτσι ώστε να είναι όσο πιο αξιόπιστη η μέτρηση γίνεται. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Για το τελευταίο 24ωρο δεν θα πρέπει να έχει καπνίσει, δεν θα πρέπει να έχει ασκηθεί ιδανικά. Για το τελευταίο 4ωρο δεν θα πρέπει να έχει καταναλώσει τροφή, υγρά και οποιοδήποτε άλλο ποτό.
και θα πρέπει ιδανικά να μην είναι άρρωστος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κόμπου, για τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μοιραστήκατε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ.